Αυξημένη κίνηση στα κρεοπολία της Κατερίνης εν ώψη της γιορτής του Πάσχα και οι καταναλωτές, αν και περιορισμένοι στα έξοδά τους, παρέγγειλαν έστω μισό κατσίκι ή αρνί για να τιμήσουν την παράδοση. Πώς είναι η κίνηση αυτές τις μέρες? Αυτές τις μέρες η κίνηση σιγά σιγά μεγάλη εβδομάδα, αρχές μεγάλης εβδομάδος, αρχίζει σιγά σιγά ο κόσμος και δείχνει ότι πλησιάζουμε σε γιορτές. Κατεβαίνει ο κόσμος σιγά σιγά στην αγορά. Έκανε την πρώτη, ας πούμε έτσι, την πρώτη βόλτα στην αγορά θα έλεγα, να δει λίγο με τις τιμές τι γίνεται κτλ. Και βλέπω ότι σιγά σιγά η αγορά τονώνεται. Ξεκίνησαν οι παραγγελίες, ήρθε ο κόσμος σε εσάς έγκαιρα? Οι παραγγελίες έχουν ξεκινήσει, έχουν παραγγείλει οι πελάτες και ήδη από χθες πάλι συνεχίζουμε με έναν πολύ καλό ρυθμό θα έλεγα σε σχέση με πέρυσι. Πάμε πολύ καλά. Οι τιμές είναι με προσπάθειες τις κρατήσαμε σε πολύ καλά επίπεδα, σε περσινά επίπεδα. Μιλάμε για τα ελληνικά ντόπια πάντα κατσίκια και η Κατερίνη δουλεύει της πιερίας τα ζώα. Αυτό είναι αναγνωρισμένο, αυτό είναι, φαίνεται άλλωστε παντού. Είμαστε μικρή κοινωνία και το βλέπουμε. Και στις φραγίδες, ότι είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα από από τα ανάλογα σφαγεία με τις κτηνιατρικές αρχές κτλ. Και έχουμε το ποιοτικό, το πιο γνήσιο προϊόν και ο κόσμος το προτιμά και το θέλει. Λεπτομέρειες που πρέπει να προσέξει ο καταναλωτής για την ποιότητα των αμνοερυφείων έδωσε ο κύριος Νίκος Νατσιόπουλος. Η σφραγίδα πρέπει να είναι μπλε, να γράφει, να είναι ελληνική, να είναι Ελλάς, γράφει το Ελλάς επάνω η σφραγίδα. Αυτά τα ζώα, τα ελληνικά, τα έχουμε εμείς. Τα έχουν τα κρεοπολία, τα έχει το Σωματείο Κρεοπολών. Γιατί έχουμε και άλλα ζώα τα οποία κυκλοφορούν σε άλλους χώρους, όπως είναι τα σούπερ μάρκετ, θα το πούμε, τα οποία μπερδεύουν την αγορά, υπάρχει πρόβλημα εκεί. Εκεί μιλάμε για άλλες ποιότητες, γιατί μην γελαστούμε, μην γελιόμαστε. Δεν υπάρχουν αμνοερήφια με αυτές τις τιμές ντόπια πιερίας κτλ. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν μπορεί να πουλάει ο παραγωγός 6 ευρώ και το σούπερ μάρκετ 5,80. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Σωματείου Κρεοπολών προτρέπει τους καταναλωτές να βιαστούν για να προλάβουν να προμηθευτούν τα ποιοτικά ντόπια αμνοερήφια. Προτρέπω στον κόσμο να κατέβει να ψωνίσει, γιατί θα τελειώσουν τα αμνοερήφια. Ήδη υπάρχει σχετική έλλειψη για τα ντόπια, μιλάμε. Και καλό θα είναι όποιος έχει σκοπό να έρθει να αγοράσει. Οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές. Είναι στα 9 ευρώ περίπου το κατσικάκι και το αρνάκι. Και έτσι να κατέβει να αγοράσει, γιατί βλέπω τελευταίες μέρες να έχουμε μείνει. Η αγορά να ξεμείνει. Πάντα για αυτά τα ντόπια μιλάμε, έτσι τα δικά μας.